This is CNN Breaking News. We have breaking news this hour as Maine's top election official has now disqualified Donald Trump from the ballot in that state. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να γράφει ιστορία με μελανά όμως γράμματα. Μετά την πρωτοφανή δικαστική απόφαση του Κολοράντο να ρίξει κοκκινή κάρτα στις προεδρικές του βλέψεις, με μια άλλη αντίστοιχη απόφαση κόλαφο και η πολιτεία του Maine τον αφήνει εκτός. Η Υπουργός Εσωτερικών του Maine, στο πλαίσιο διαδικασίας στην οποία κίνησαν πρώην βουλευτές, απεφάνθη ότι ο Μεγιστάνας είναι ακατάλληλος να διεκδικήσει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου στις κάλπες του 24, αφαιρώντας το όνομά του από το ψηφοδέλτιο των εσωκομματικών εκλογών για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία της. Αιτία ξανά η υποκίνηση της ανταρσίας των οπαδών του στο Καπιτόλιο πριν από 3 χρόνια, όταν αμφισβητούσε την νίκη του Biden. Demonstrated that those events occurred at the behest of and with the knowledge and support of the outgoing president. Άμεση και οργήλη ήταν η αντίδραση του στρατοπέδου Τραμπ, που βλέπει υποχθόνια παιχνίδια των Δημοκρατικών από τους κόλπους των οποίων προέρχεται η Μπέλοους. Παρακολουθούμε απευθείας απόπειρα κλοπής των εκλογών και στέρησης του δικαιώματος ψήφου κάθε Αμερικανού ψηφοφόρου. Ο δισεκατομμυριούχος πρώην πλανητάρχης θα επιχειρήσει να πάρει εκδίκηση στις δικαστικές αίθουσες, καθώς θα προσφύγει και για αυτή την υπόθεση στο ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο. And it's the US Supreme Court that's going to make the final decision whether Trump can stand the ballot in those two cases and indeed all the other states in the nation. Η ζυγαριά πάντως στο ανώτατο γέρνει υπέρ των κόκκινων, καθώς οι 6 από τους 9 δικαστές που θα αποφασίσουν αν θα βάλουν ή όχι τα φόπλακα στην πολιτική καριέρα του Τραμπ διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους προέδρους. Το ερώτημα είναι εάν η δικαιοσύνη θα είναι κομματικά αχρωμάτιστη.